Τώρα, εγώ όταν είδα τα ρεπορτάζ, τρόμαξα. Βέβαια, στην καθημερινότητα μου βλέπω πολλά προβλήματα. Αλλά όταν ακούω τον Κουλουρά στο ρεπορτάζ να λέει ότι υπάρχει κόσμος που έρχεται να αγοράσει μισό κουλούρι, μισό κουλούρι. Η αλήθεια είναι ότι το κουλούρι πριν από 3 χρόνια ήταν 1 λίρα, τώρα έχει πάει 7,5. 7,5 λίρες από 1,5. Τι λες τώρα, ρε Μανώλη. Από 1. Λοιπόν, μάλιστα. Τα ενίκια, προσέξτε, ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην Τουρκία είναι τα ενίκια. Θα μου πεις, Μανώλη, και στην Ελλάδα έχουμε. Εγώ σας λέω ένα νούμερο τώρα. Δηλαδή, από το 2019 έως σήμερα, ο μέσος όρος των ενοικίων αυξήθηκε 583%. Εγώ δεν ήξερα το ακριβές ποσοστό. Αλλά μέσα σε 4 χρόνια. Άμα πας. Ναι, 583%. Κανένας μισός δεν αυξήθηκε 583% στην Τουρκία. Ναι. Σας διαβεβαιώνω. Ναι, καλά, αυξήθηκαν 150%, 180%, παραπάνω όχι. Τι έχει συμβαίνει τώρα. Είσαι ενοικιαστής. Όλα αυτά είναι λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Θα σας τα εξηγήσω, αλλά προσέξτε τι γίνεται. Είσαι ενοικιαστής. Δίνεις 5.000 λίρες ενίκιο. Ο νόμος έχει βάλει, ο Ερντογάν έχει βάλει ένα νόμο να μην αυξάνονται για ένα χρόνο τα πάγωση. 25% αύξηση τους επιτρέπει. Όμως, αν σε βγάλει ο ιδιοκτήτης, από τις 5.000 ξαφνικά μπορείς να βρεθείς να δίνεις 25.000. Δεν υπάρχουν σπίτια. Γιατί με τα χαμηλά επιτόκια, έτσι όπως τα θέλει ο Τούρκος Πρόεδρος βασικά, οι επενδυτές, όσοι έχουν χρήματα, αγόρασαν ακίνητα για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Αφού τα αγόρασαν πανάκριβα, σου λέει τα νοικιάζουν και πανάκριβα. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Από τη μία, μισό κουλούρι. Από την άλλη, 583%. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, Μανώλη. Τα τελευταία 4 χρόνια. Ένα λεπτό. Και παρόλα αυτά νοικιάζονται. 49,5%. Νοικιάζονται τα σπίτια με 10.000 λίρες ενίκιο, 12, 13, 15, 16. 30.000, 20.000, 20 και 30. Νοικιάζονται, Μανώλη μου. Οι άνθρωποι, δηλαδή, τα μεσαία εισοδήματα που μένανε και δίνανε 5.000 λίρες, έχουν να δώσουν τις 25. Αυτοί που μένουν ως παλιοί ενοικιαστές με 25% αύξηση που έχει βάλει το έχει παγώσει. Ο καινούριος δεν πατήσει. Μπορούν, πάνε έξω από την Κωνσταντινούπολη. 30 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Σε αυτές τις περιοχές να ζήσουν. Δεν μπορούν να ζήσουν στην πραγματική Κωνσταντινούπολη. Τώρα θα μου πει κάποιος, μα μας τα λέτε Μανώλη αυτά, αλλά 49,5% πήρε. Έχετε δίκιο. Ναι, βέβαια. Ο κόσμος αυτόν θέλει. Έπεισε τον κόσμο ότι μετά τις εκλογές θα πάει πάλι στις χώρες του κόλπου. Θα τα καταφέρει ο Ερντογάν, σου λέει αυτό το 49,5%. Ο Ερντογάν θα του πει: έλα, φέρε μου 10 δισεκατομμύρια. Ναι. Θα πάει στον Βλαδίμηρο, θα του πει: έλα, δώσ' μου λίγο αέριο. Θα κάνει ένα παζάρι. Πάλι ο Ερντογάν θα τα καταφέρει, λένε. Αυτή είναι η άποψή του. Εγώ λέω να δούμε το ρεπορτάζ και να επανέλθουμε. Yarısı simit isteyen var. Çünkü simit 7,5 lira. Adam 7,5 lira veremiyor ki. Yarısı yapalım. Yok bıçak varsa kes. Muhabbeti yapıyorlar. Vallahi ben artık utanıyorum, biliyor musunuz? Bir asgari ücretlinin 3 tane çocuğa simit yedirmesi bile hayal oldu. Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? 2019'dan beri kira fiyatları bu ülkede, Türkiye'mizde %583 oranında artmış. Alkışlar. Yani şu andaki fiyatları, güncel fiyatları biz de takip edemiyoruz. Bundan seçim sonrası ne olacağını kimse tahmin edemiyor, biz de tahmin edemiyoruz. Και φαντάσου να έρθει υποτίμηση. Κοίταξε, ο κόσμος έχει σοβαρό πρόβλημα τώρα, κακά τα ψέματα. Παιδιά, αυτά είναι φρίκι. Τα στοιχεία αυτά που δίνονται εδώ τώρα για αυτού είδους αυξήσεις είναι, δεν μαζεύονται αυτά. Μπορεί να τα αποκριθεί η κοινωνία, Μανώλη, σε αυτά τα μεγέθη της οικονομίας. Από την άλλη, όμως, σου λέει ο πρόεδρος, εγώ παρόλα αυτά πήρα 49,5%. Εντάξει, ενδεχομένως να γυρίσω στις εκλογές. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Τα βλέπω στην καθημερινότητά μου και γύρω μου. Έχω ανθρώπους εδώ κάτω, στη γειτονιά μου. Που ζουν με προβλήματα. Βλέπω την Κωνσταντινούπολη πώς ήταν το 2018 και πώς είναι σήμερα. Πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει στη γειτονιά μου λόγω της τεράστιας αύξησης των ενοικίων και δεν ξαναμπαίνει. Μαγειρία, τα οποία ήταν 40-50 χρόνια εδώ έκλεισαν. Τα βλέπω αυτά. Δηλαδή και στεναχωριέμαι. Από την άλλη, όμως, ο Τούρκος πρόεδρος σου λέει: εγώ 49% παίρνω. Θα πάω στο Σαουδάραβα, θα πάω στον Άρα, θα βρω χρήματα, να έχω χρήματα. Μην ανησυχείτε. Και γι' αυτό ο κόσμος τον πιστεύει.
Αλλά το μισό κουλούρι πραγματικά με σόκαρε. Δηλαδή το είναι και τα ξέρα. Και η αύξηση τη τιμή, Μανώλη. Ότι... Από μία λίρα πέρσι πήγε σε 7,5. Αυτό είναι τρομακτικό. Όχι. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό. Πριν από δύο χρόνια μία λίρα πήγε πριν σε 7,5. Μα από δύο χρόνια είναι... λίγο είναι, ρε Μανώλη. Γιατί... Τέτοια αύξηση. Βέβαια, επίσημα ο πληθυσμό. Βέβαια, επίσημα ο πληθυσμό. Αν εδώ στην Ελλάδα το κουλούρι από 1 ευρώ πήγαινε στα 7,5. Τι θα γινόταν. Τι λες τώρα. Πόλεμο. Δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν είχαμε τέτοιες εικόνες εδώ στην Ελλάδα. Δεκαετία του 90, να μιλάει για το κουλούρι και το τσάι. Ένας, το είδαμε. Δηλαδή, ναι. Εκεί υπήρχε πληθωρισμός κτλ. Και έλεγε, μα τι πράγματα είναι αυτά κτλ. Γι' αυτό και το αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο έδειξε αυτό το βίντεο. Είναι ένας δείκτης. Δεν ήταν αρκετός, γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη που σου λέει: να, εγώ σας φέρω μια νέα Τουρκία, να σας φτιάχνω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να το αγοράσετε περισσότεροι, αλλά σας έφτιαξα τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αεροπλανοφόρο, μη επανδρομένο σκάφος. Είναι άλλος ο κόσμος, παιδιά, που αντιμετωπίζει αλλιώς τα πράγματα. Γιατί λέει ο Άκης, τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, ας πούμε, που αυξήθηκαν τα μακαρόνια 20-30%, γίνεται επανάσταση στην Ιταλία. Γίνεται χαμός. Στην Τουρκία δεν γίνεται τίποτα. Ο Μητσοτάκης θα τραγουδούσε. Συγγνώμη, Δημήτρη. Έλα, Μανώλη. Όχι, αυτό που λες, Μανώλη. Αυτό που λες. Στην Ελλάδα θα έπαιρνε το μικρόφωνο ο Μητσοτάκης να τραγουδεί σε κάποια προεκλογική συγκέντρωση. Είναι άλλη χώρα. Άλλη χώρα, αυτό είναι. Είναι άλλη χώρα. Με άλλο τρόπο επικοινωνούν στην Τουρκία. Και αλλιώς σκέφτηκε και ο πολίτης. Πάντως εδώ έπαιξε ρόλο και ο Κιλιστάδογλου, Μανώλη. Και ο Κιλιστάδογλου δεν μπόρεσε να εμπνεύσει ότι είναι ικανός όλο αυτό να το πάρει πάνω του. Σωστό. Η αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση. Μα εγώ τους λέω ότι και στους Τούρκους κάποιες φορές παραπονιούνται. Κάποιοι λευκοί Τούρκοι, όπως το αποκαλούμε, που δεν θέλουν τον Ερντογάν, λένε μα ο Ερντογάν. Και λέω συγγνώμη, δεν φταίει ο Ερντογάν. Εσείς φταίτε που. Εσείς δεν έχετε μια σοβαρή αντιπολίτευση πολλές φορές να δείξετε απέναντί του. Είχαν βάλει υποψήφιο το 14 τον Εκμελετίν Ξάνογλου που τον ήξερε η μάνα του στην Τουρκία. Και έβαλαν υποψήφιο απέναντι στον Ερντογάν. Δηλαδή. Είναι τρελό. Έχουν κάνει πολλά λάθη. Είναι λοιπόν, τρελό. Εδώ θα ξεχάσω μία πρόταση του Ερντογάν που για μένα μαζί με το κρεμμύδι, το σογάν που ήδηχνε ο Κιλιστάρογλου, για μένα ήταν το σύνθημα που ίσως αυτό έπαιξε ρόλο. Είπε, θα θυσιάσετε τον ηγέτη σας για ένα κρεμμύδι. Ναι, ναι. Δηλαδή, και μόνο ο Ερντογάν μπορούσε να το παίξει έτσι. Ναι, ναι. Μόνο ο Ερντογάν με το δικό του τεράστιο μέγεθος μπορούσε να το πάρει αυτό το δίλημα και να το φέρει στα μέτρα του. Ναι, βέβαια. Να πει θα θυσιάσετε εμένα και να περάσει την κοινωνία αυτό. Το είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, όμως υπάρχει και, επειδή θα πάμε και στις προεκλογικές προβλέψεις. Θα τις πούμε μετά το διάλειμμα της προβλέψεις. Πρώτα θα καταγράψουμε το περιβάλλον και μετά το διάλειμμα θα γίνει η πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Από τον εκλογολόγο Μανώλη Κωστίδη. Μάλιστα. Όχι, δεν είμαι εκλογός. Λοιπόν, την Κυριακή των εκλογών να έρθεις και εδώ. Να κάτσεις στο τραπέζι της Σίας με τον Αράπογλου. Θα σε φέρουμε εδώ την Κυριακή των εκλογών. Άμα προβλέψεις σωστά. Την Κυριακή, να πούμε και στους ελευθερές μας, η Σία Κοσιόνη, μαζί με τη Σία Κοσιόνη, η οποία, αν θέλει ο Θεός, θα φτάσει αύριο στην Κωνσταντινούπολη. Από τις 6.30 το απόγευμα, ήδη και από το πρωί θα έχουμε ξεκινήσει με τη Σία, αλλά από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Θα είστε παρέα. Στις τουρκικές εκλογές τα αποτελέσματα με καλεσμένους. Βεβαίως. Θα σας περιμένουμε. Πολύ ωραία. Εμείς θα είμαστε εκεί.